ότι ξαφνικά ο Γιώργος Εσκαλομήρας έρχεται αντιμέτωπος με το Χρήστο Ψωμόπουλο. Άσχετο, ο Χρήστος Ψωμόπουλος του ρίχνει ένα ποτήρι στο νερό πάνω του και μετά αρχίζουν να πέφτουν κάτι ψηλές. Χοντρές ήταν. Χοντρές. Εκεί λοιπόν κάπου αναμύθηκε το όνομα του Σπύρου Πόρου, που τελικά αυτός λέει ήταν που έκανε τη φασαρία. Μετά όμως μάθαμε ότι δεν έγινε ούτε έτσι αυτό το περιστατικό. Ο Σπύρος Πόρος, όπως μας είχατε ξαναθυμίσει, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ξέραμε το περιστατικό, είχε κάποτε μαλώσει στην Νέα Υόρκη όταν ήταν με τον Γιώργο Τσικαλονίρας. Κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Ποιος γέφυρας από τον Μπρούκλιν. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εμείς έχουμε δηλώσει του Σπύρου Πόρου και έχουμε και άλλες δηλώσεις του Σπύρου Πόρου. Δηλαδή έχουμε πολλές δηλώσεις από τον Σπύρο Πόρο. Αλλά αυτές οι δηλώσεις είναι πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε τι έχει ακριβώς συμβεί εκείνο το μοιραίο βράδυ. Πού ήταν και ο Νίκος Γεωργιάδης εκεί, στη μέση του καυγά. Το πολύ δεν γίνεται. Ένα ρολόι θρύνησα και ένα κινητό που μου το πατήσανε. Κάνεις πλάκα τώρα. Τις έφαγες κι εσύ. Κρατούσα το Γιώργο. Κάποιες προξενήσεις έβαλα κι εγώ. Δηλαδή τελικά ο Χρήστος Ψωμόπουλος χτύπησε το Γιώργο. Ο Σπύρος Πόρος χτύπησε Θέλετε το Γιώργο. Θέλετε να δείτε πρώτα τις δηλώσεις. Λοιπόν, να το ξετυλίξω το κουβάρι. Κανόν στην πορεία σου, Γεωργιάδη, θα πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και να πει και τη ζαρτινιέρα όμως. Να πει και τη ζαρτινιέρα. Πιανού κεφάλι μπήκε σε ζαρτινιέρα. Μισό λεπτό, Νάσο μου. Έχουμε πετύχει το Σπύρο Πόρο και μας έχει κάνει δηλώσεις γι' αυτό. Μετά όμως έχουμε κι άλλο Σπύρο Πόρο στη συνέχεια. Δείτε καταρχήν όταν τον βρήκαμε τι μας δήλωσε. Μια φασαρία τώρα δεν είναι ωραία να αναφερθούμε. Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο. Τώρα ας αναφερθούμε στα ωραία. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, έληξε. Τελειώσει και τελείωσε. Δεν υπάρχει θέμα να αναφερόμαστε γιατί είναι κάτι αρνητικό. Ας μην αναφερθούμε. Αλλά τα βρήκατε μεταξύ σας. Όλα μια χαρά. Γιατί ήταν και η Καλομήρα εδώ πριν. Δεν έχετε πρόβλημα με την Καλομήρα. Να το λύσουμε. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο. Καταλαβες. Λοιπόν, κάνω τη δουλειά μου, είναι μια χαρά. Υγεία έχω, τα έχω όλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ατυχές περιστατικό και τελείωσε. Ας μην αναφερόμαστε, να μην το κάνουμε μεγαλύτερο όπως είναι. Εμείς απλά και για εσάς, γιατί και εσείς σίγουρα θα θέλετε να αποκαταστήσετε ό,τι έγινε, γιατί ακούστηκε... Δεν θέλω να αποκαταστήσω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει θέμα. Έχει τελειώσει, υπήρχε ένα ατυχές περιστατικό, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Είπε ο άνθρωπος, ήταν ατυχές το περιστατικό, έχει τελειώσει, δεν θέλω να το συνεχίσω, δεν θέλω να κάνω δηλώσεις κτλ. Πάντως, ότι υπήρξε περιστατικό, υπήρξε. Σωστά, το καταλάβαμε όλοι αυτό. Σίγουρα, εδώ έτσι. Έχουμε μάρτυρα ολόκληρο. Τι. Ο οποίος δεν έχει κινητό και ρολόι πλέον. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Τώρα όμως θα πάμε να ακούσουμε. Έχουμε και άλλο Σπύρο Πόρο, σας λέω στη συνέχεια. Θα πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Γεωργιάδη, που ήταν εκεί ο άνθρωπος, να μας πει ποιος έκανε τι, για να καταλάβουμε κι εμείς τι θες να πάρουμε. Κατάλαβες. Από πού θες να το πάρω το θέμα. Κοίταξε, πάρ' το από εκεί που είναι ενδιαφέρον. Ναι. Και που θα μας δώσουν να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη. Μάλιστα. Αυτό. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι, φίλες και φίλοι, ότι, ότι είχε πάρτι εκείνο το βράδυ ο γνωστός μακηγέρια κομμωτής Δημήτρης Γιαννέτος. Μάλιστα. Υπήρχε λοιπόν ένα τραπέζι στο οποίο κάθονταν οι εξής. Εκτός από την Καλομήρα με τον αγαπημένο της Γιώργο, ήταν η Κατερίνα Παπουτσάκη με τον αγαπημένο της. Ωραία, στη Βεβαίως. Τώρα βεβαίως. Ήταν η Μαργέτα Χρουσαλά, ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, ήταν η Μαρία Σολομού, ήταν η Σύση Χριστίδου με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάποια στιγμή όλο αυτό το παρεάκι από το εστιατόριο μεταφέρθηκε στο χώρο του κλαμπ για να χορέψουμε, να πιούμε τα σφινάκια μας. Δηλαδή έπαιζε μουσική Ναταλία Γερμανού στα ντεξ. Κάθε Τρίτη. Έτσι. Okay. Και ξαφνικά ενώ είμαστε όλοι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, ναι, βλέπω το Σπύρο Πόρο να πλησιάζει. Γνωρίζοντας λοιπόν το περιστατικό που έχει συμβεί πριν σχεδόν 2 χρόνια στο Μανχάταν ή στο Μπρούκλιν. Ξεκίνησε στο Μπρούκλιν, συνεχίστηκε στο Μανχάταν, στα κτίρια τη Τζέι Λό για την ακρίβεια. Βέβαια. Στο Μανχάταν πήγε στο Μπρούκλιν και γύρισε. Ξεκίνησε στο Μανχάταν, πήγε στο Μπρούκλιν. Είναι τώρα αυτό το θέμα να το συζητάμε. Έτσι κάπω. Τέλο πάντων. Λέω, όχ. Πάω να τραβήξω το Σπύρο Πόρο και καλά. Έλα σου. Σπύρο μου, έχω να τα πούμε και εγώ. Έλα σε πάω στο φίλο σου Μαρία Σολομού να τα πείτε, α πούμε. Κάπω έτσι λίγο να υπάρξει μια απόσταση. Αλλά πριν προλάβω να το κάνω αυτό, η Καλομήρα με τον Γιώργο έχουν ήδη απομακρυνθεί, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, γιατί ήμασταν και σε δημόσιο χώρο. Άρα γιατί αυτοί οι δύο άντρες. Να κάνω καυγά ο Σπύρος Πόρος για να έχουν όχι, απομακρυνθεί. Ο Σπύρος Πόρος καταρχάς έχει πάντα αυτό το βλέμμα του, αλλά είναι το φυσικό του αυτό. Α. Είναι λίγο άγριο αγόρι. Ναι, αλλά πώς να το εξηγήσει τον Γιώργο, ότι το έχει φυσικό. Ναι. Ο Γιώργος πάλι δεν το έχει αυτό το ύφος, φυσικά, όπως ξέρετε. Ο άνθρωπος έχει το αντίθετο. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται στη συνέχεια. Ο Γιώργος με την Καλομήρα πηγαίνουν ξανά στο χώρο του εστιατορίου. Ο Σπύρος Πόρος κατευθύνεται στο τραπέζι του καλού του φίλου, Χρήστο Ψωμόπουλου, ο οποίος είναι εκεί με την Τζούλια Αλεξανδράτου.
Επίσης το εστιατόριο. Επίσης εστιατόριο, αλλά όχι δίπλα-δίπλα. Σε άλλο είχαν μια απόσταση 10 μέτρων. Ναι. Ξαφνικά, ενώ καθόμαστε λοιπόν εμείς στο εστιατόριο και βγάζαμε και φωτογραφίες μεταξύ μας κιόλας. Το γνωστό. Τα βγάζει μετά στο Facebook, ρεζίλι. Για πες. Έχει εμπειρία, γι' αυτό το λέει. Εμπειρία, ναι. Λοιπόν, βλέπω τον Χρήστο Ψωμόπουλο να πλησιάζει το τραπέζι. Και κάνει έτσι του Γιώργου να σου πω. Αρχίζουν κάτι να λένε μεταξύ τους. Δεν έχουν ξαναγνωριστεί αυτοί οι δύο άντρες συγκεκριμένα. Στην αρχή μιλάνε σε πολιτισμένο κλίμα. Η Καλομήρα λίγο πιο εκεί, δεν ακούει ακριβώς τι λέει. Αλλά της λέω ότι αυτό δεν είναι και πολύ καλό τώρα που συμβαίνει. Ναι. Το είχα δει το έργο να εξελίσσεται πριν συμβεί. Ναι. Ανεβαίνουν λίγο οι τόνοι και πλησιάζει ο Σπύρος Πόρος για να απομακρύνει τον Χρήστο Ψωμόπουλο, ο οποίος προφανώς ήρθε να ζητήσει εξηγήσεις για το φίλο του. Συγγνώμη, ο Ψωμόπουλος πήγε από τον Γιώργο να ζητήσει εξηγήσεις για αυτό που είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια Μανχάταν, Μπρούκλιν. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και σας το είχα πει. Όχι, ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξέρω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο οποίο δεν το έλυσαν δυο τους τότε. Γιατί ναι, γιατί είχε μείνει στον αέρα. Και από τότε δεν είχαν συναντηθεί. Έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν είχε τύχει να ξανασυναντηθούν. Μπήκε και τρίτος τότε, γι' αυτό τώρα παρενέβη ως τρίτος ο Ψωμόπουλος. Ναι. Έτσι, για να μην πω τρίτη ναι. τότε. Κάπως έτσι. Όπως το λέει ο φίλος Στέφανος. Λοιπόν. Και εκεί που βλέπουν οι φίλοι με όμικρον γιώτα του Γιώργου, τον Σπύρο Πόρο να πλησιάζει, φοβούνται ότι έρχεται για να παίξει ξύλο. Ναι. Ο άνθρωπος όμως ήρθε για να πάρει το Χρήστο Ψωμόπουλο ουσιαστικά για να τελειώσει εκεί το θέμα, γιατί βρισκόμαστε, είπαμε, σε δημόσιο χώρο έτσι. Και γύρω-γύρω celebrities. Ναι, έτσι, σε όλο αυτό το δεν πράγμα. Δεν του πολύ νοιάζει, βέβαια, αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλά, τώρα δεν ξέρει πόσο του νοιάζει. Από το αποτέλεσμα, λέω. Από το αποτέλεσμα, κρίνοντα. Άμα ξεκινήσετε, σταματάτε. Θα σταθώ γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Και εκεί λοιπόν που πλησιάζει ο Σπύρος Πόρος, κάποιο από την παρέα του Γιώργου τον πιάνει από πίσω. Ήταν λίγο λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Τι που ήταν, γιατί αυτός φοβήθηκε ότι ο Σπύρος Πόρος πάει για ότι πάει να χτυπήσει τον Γιώργο. Ναι, εκεί έγινε η παρεξήγηση. Όχι. Ναι. Είδες, τραγικό. Ναι. Και στη συνέχεια το νερό. Πέσανε κάποιες σπροξιές. Περίμενε. Πάει ο Έλληνας, κρατάει το Σπύρο Πόρο. Έφυγε κατά λάθος. Από την παρέα. Εκείνη την ώρα που βλέπει κάποιος ένα φίλο Γιώργου να κρατάει πίσω Σπύρο Πόρο, μετά. Σύραξη. Μετά έγινε σύραξη. Όλο αυτό πρέπει να σας πω ότι έγινε σε δευτερόλεπτα. Να.